Πού πάτε να ψηφίζετε κατά πρόσωπο, γιατί είναι ένα πακέτο όλο αυτό, καταρχήν. Πρέπει να γίνει αποδεκτό ως πακέτο. Είναι μια αντίληψη για τα πράγματα. Ότι μπορούν να γίνουν αποδεκτοί και ως υποψήφοι και ως φίλοι και μέλη σας, άνθρωποι που έχουν, όπως σας κατηγόρησε η κομματική αντιπολίτευση, έχουν ψηφίσει το μνημόνιο, έχουν ψηφίσει την κυβέρνηση που υπάρχει τώρα, άσχετο που έφυγαν μετά. Και η Δημάρα έφυγε μετά. Τη βάλετε υποψήφιους. Θα σας πω. Νομίζω ότι αυτό που είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την διήμερη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής είναι η επιλογή που τελικώς εγκρίθηκε ώστε να υπάρξουν νέα άφθαρτα πρόσωπα, καθαρά πρόσωπα με ένα σαφές πολιτικό στίγμα. Κύριε Ριτζίκη, κύριε Οικονόμου, δεν είναι το ίδιο στίγμα τον κύριο Σακελαρίδης με τον κύριο Βουδούρη. Ναι, μιλάω για το δίδυμο του Δήμου της Αθήνας και της Περιφέρειας, που εκ των πραγμάτων αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι υποψηφιότητες δεν απευθύνονται μόνο στα όρια της περιοχής των Αθηνών και της Αττικής. Δίνουν ένα ευρύτερο πανελλαδικό μήνυμα. Δηλαδή. Και αυτό το μήνυμα είναι το εξής. Άφθαρτα, καθαρά πρόσωπα, με ένα σαφές πολιτικό στίγμα απέναντι σε ένα διεφθαρμένο και απαξιωμένο πολιτικό σκηνικό. Γνώση έχουν όμως, κύριε Σταμπέτη. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη. Προσέξτε, δεν ξέρω, θα είδατε κι εσείς τις πρώτες εντυπώσεις. Θεωρώ ότι είναι καλές. Είναι καλές. Κάνετε όμως μια μεταφορά της συζήτησης τώρα. Τώρα, να σας πω για την συζήτηση αυτή καθεαυτή. Για μένα δεν ήταν προσωπικά έκπληξη οι ενστάσεις που ακουστήκανε από τους συντρόφους μας της λεγόμενης αριστερής πλατφόρμας. Διότι, ξέρετε κάτι, εστιάζονται κυρίως σε μια διαφορετική αντίληψη γύρω από τα θέματα των συμμαχιών. Ναι, δηλαδή, είναι κάποιες διαχρονικές διαφοροποίησεις που έχουν υπάρξει, τις οποίες τις ξέρουμε από το συνέδριο, οι οποίες θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ να απολυτεύεται απευθυνόμενο, σχηματικά πάντοτε, βλέποντας μόνο προς τα αριστερά του. Εντός εισαγωγικών το αριστερά του. Δηλαδή τον χώρο του ΚΚΕ και της εξομβουλευτικής αριστεράς. Η δικιά μας η άποψη, με βάση την οποία πορευόμαστε, με αυτήν κινηθήκαμε και τον Μάιο και τον Ιούνιο, με αυτήν οικοδομούμε τις συμμαχίες μας, είναι ότι εμείς απευθυνόμαστε από την εξοκοινοβουλευτική αριστερά μέχρι τους ανθρώπους που αποδεσμεύονται από τον σοσιαλιστικό χώρο του. Ανένταχτους, τους οικολόγους. Και έτσι πορευόμαστε και αυτό νομίζω ότι έχει βρει και μια ανταπόκριση. Κύριε Σκουρλέτη, όμως αυτή η διαφοροποίηση είναι κατατεθειμένη, απόλυτα σεβαστή. Και είναι σχεδόν παγιωμένη, έτσι. Ναι, βεβαίως. Αλλά κρατήστε κάτι. Στο ερώτημα του Αλέξη Τσίπρα, κλείνοντας τις εργασίες, ότι παιδιά, εντάξει, καταγράφηκε αυτή η δυνατότητα. Εμείς έχουμε κατοχυρωμένο το δημοκρατικό δικαίωμα της διαφοροποίησης και της δημόσιας διαφοροποίησης. Θα είμαστε όλοι μαζί και στις 13 περιφέρειες. Και ο Παναγιώτης Αλαφανένης απάντησε ότι είναι αυτονόητο. Κάνουμε μια διαπίστωση. Διαφωνίες στο θέμα των συμμαχιών. Διαφωνίες στο θέμα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Διαφωνίες στο θέμα του χρέους. Πόσο είναι το επαχθές, απεχθές. Αύριο. Αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα. Δευτερεύον. Αύριο όμως ως κυβέρνηση. Δεν θα είναι δευτερεύον. Αυτές οι διαφωνίες μπορεί να φρενάρουν ή να δημιουργήσουν προβλήματα εσωτερικά. Τότε θα είστε όλοι μαζί. Κοιτάξτε να δείτε, οι διαφωνίες αυτές οι οποίες είναι γνωστές, ο τρόπος με τον οποίο φτάνουν στην κοινή γνώμη είναι, νομίζω, έτσι, ο απόϊχος τους υπερβολικός. Υπάρχουν διαφωνίες, δεν θεωρώ ότι τραυματίζουν τελικά τον συνολικό, ας το πω, αν θέλετε, ιστό του κόμματός μας. Δηλαδή θεωρείτε, ας πούμε, ότι οι διαφωνίες που καταγράφηκαν στη χθεσινή διαδικασία δεν τραυματίζουν τα πρόσωπα για τα οποία μπήκε ερωτηματικό, για παράδειγμα. Είμαι κατηγορηματικός, σε καμιά περίπτωση. Για να μείνουμε στο πολιτικό. Αυτό το οποίο σφραγίζει το τέλος των χθεσινών εργασιών είναι η δέσμευση όλων με έναν ενωτικό τρόπο να δώσει τη μάχη την πολιτική των 13 περιφερειών και του Δήμου της Αθήνας. Εγώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Σκουρλέτη, την πολιτική στόχευση που έχουν οι επιλογές που κάνατε. Είναι ενταγμένη σε αυτή την πολιτική συμμαχία στην οποία αναφερθήκατε. Επομένως, εγώ μπορώ εύκολα να κρίνω ότι μεθαύριο σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 40% του κόμματος θα πει όχι σε συνεργασία με τη Δημοκρατία. Το 40% του κόμματος δεν ξέρω πού προκύπτει. 60-40 ήταν η ψηφοφορία χοντρικά. Καλά, επί των παρόντων. Επί των παρόντων. Οι σχετισμοί αποτυπώνονται στα συνέδρια που το είναι. Το 1/3 του κόμματος, λοιπόν, άμα είναι έτσι, θα μπορεί να σας πει ότι κοιτάξτε, παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Δημάρ, διότι είχαν συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Και εσείς θα πείτε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε γιατί έχουν φύγει από την κυβέρνηση και έχουν αλλάξει τοποθέτηση. Ή
αντιστοίχως με άλλα πρόσωπα ή άλλες πολιτικές κινήσεις που μπορεί να ήταν στο Πασόκ και να άφηγαν και πάει λέγοντας. Τι από όλα θα γίνει. Ο πολίτης πρέπει να ξέρει. Τις ιστορικές πριν διαδρομές. Φτάσουμε, πρέπει να ξέρει πώς θα αποκαλύψει. Πριν φτάσουμε στην εσωτερική συζήτηση για το αν μπορούμε να συνεργαστούμε με τον ένα με τον άλλον. Το σύμφωνο διαφορετική στρατηγική επιλογή αυτό. Μισό λεπτό. Προηγείται να δούμε από όλους αυτούς που λέτε τους ενδεχόμενους συμμάχους εκείνα τα αναγκαία δείγματα γραφής για να υπάρχουν πραγματικά οι προποθέσεις μια τέτοια συνεργασία και για την ώρα δεν το έχουμε δει. Ένα από τον κύριο Βουδούρη το έχετε δει που ψήφισε την κυβέρνηση αυτή και το μεσοπρόθεσμο. Ο κύριος Βουδούρης έχει μια συγκεκριμένη πολιτική αποστασιοποίησης από τις προηγούμενες τους πολιτικές επιλογές, ακολουθώντας, αν θέλετε, και ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων που κινείται ανάλογα. Αλίμονο. Και ξέρετε κάτι, αυτή η μετατόπιση αυτό δεν έχει τα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι για επιβράβευση, απλώς... κύριε Σκουρλέτη. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω μερικές φορές. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ο οποίος κάνει μια βαριά πολιτική επιλογή, το να υπογράψει ένα μνημόνιο μιας χώρας, σημαίνει ότι είσαι πεισμένος ότι δεν πρώτο. Υπάρχει εναλλακτική διαδρομή για τη σωτηρία της χώρας. Και μετά όταν βλέπεις ότι αυτό είναι πολύ βαρύ στις πλάτες σου, αλλάζεις θέση. Αυτό είναι προς επιβράβευση. Αυτό... Δεν είναι προς επιβράβευση. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά για παράδειγμα δεν κινήθηκε ανάλογα ένα κομμάτι των Ελλήνων πολιτών. Έτσι δεν είναι. Εσύ δηλαδή όταν. Καλά, όταν δεν έχουν όταν απευθύνεσαι. Όταν απευθύνεσαι. Δεν έχουν την ευθύνη να ξέρουν και να κρίνουν προκαταβολικά. Ναι, αλλά έχουν το δικαίωμα ο καθένας της μεταμέλειας, θα το έλεγα εγώ εντός εισαγωγικών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα μπορούσε να γίνει σε καμιά περίπτωση μία συνεργασία με πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν σε κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις από την κυβέρνηση Παπανδρέου και έπειτα. Συμπεριλαμβανομένης και της κυβέρνησης Παπανδρέου. Και αυτό κρατήστε το. Και αυτό κρατήστε το. Δεν θέλω να κάνω ονοματολογία αυτή τη στιγμή. Κρατήστε το. Και ήταν ένα στοιχείο το οποίο το λάβαμε υπόψη μας και στις υποψηφιότητες που διαμορφωθήκανε. Κρατήστε το αυτό. Με ανθρώπους που από κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις υπηρέτησαν μνημονιακές πολιτικές, δεν θα τους δείτε υποψήφιους με τα. Αυτό δεν ισχύει για τη Δημάρχου Φαντάσου που συμμετείχε στην, προηγούμενη, στην, κυβέρνηση, στην παρούσα κυβέρνηση. Δεν ήταν σε κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις. Ήταν σε καμία κυβέρνηση. Ήταν όμως μέσα σε μια κυβέρνηση που υπηρετούσε το μνημόνιο κατά τον κύριο Σκουρλέτη. Επομένως έχει σημασία αυτό. Νομίζω ότι ήμουν σαφής. Ο κόσμος θέλει να ξέρει από το ΣΥΡΙΖΑ σε ποια κατεύθυνση θα πάει. Αν θα πάει στην κατεύθυνση των. Τη προσωπική ικανότητα ή των πολιτικών επιλογών. Διότι να μου πείτε, ξέρετε, ο κ. Βουδούρης είναι πολύ καλός άνθρωπος και πολύ ικανός. Λέω τώρα το όνομα γιατί έγινε πολλή συζήτηση για αυτόν. Για οποιοδήποτε στέλεχος ή πολιτικό πρόσωπο κτλ. Και είναι πολύ καλός. Είναι σαν να λέτε ότι έχουν δίκιο όσοι σας ασκούν κριτική, ότι μαζεύετε ό,τι φεύγει από το Πασόκ. Επειδή φεύγει από το Πασόκ και αρνείται την προηγούμενη πορεία. Και ότι μετατρέπεστε σταδιακά σε αυτό. Και δεν το κάνετε με βάση μια, πολιτική, μια σαφή πολιτική επιλογή. Μα ακριβώς το δεύτερο συμβαίνει. Στη βάση μιας σαφούς πολιτικής επιλογής και, εν πάση περιπτώσει, δεν μιλάμε για κάποια συνεργασία σε κυβερνητικό επίπεδο, για περιφερειακές εκλογές. Περιφερειακές εκλογές. Είναι αυτοδιοίκηση, έτσι δεν είναι. Δεν είναι θέματα αντίληψη για την πολιτική τη χώρα. Εσείς δίνετε πολιτικά χαρακτηριστικά σε αυτή την αναμέτρηση. Ασφαλώς και το έχει εκ των πραγμάτων, νομίζω, για την παράθεση. Αυτό λέω. Άρα δεν μιλάμε για μια ανώδυνη συνεργασία. Τα ΣΥΡΙΖΑ έχουν αυτοδιαλυθεί ή εξακολουθούν να λειτουργούν με άλλη δομή και άλλο μανδύα. Δεν υπάρχουν συνιστώσεις στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τάσεις, ρεύματα, με κατοχυρωμένη λειτουργία εντός του δημοκρατικού πλαισίου που έχουμε διαμορφώσει. Όλοι, ας πούμε, κρινόμαστε με βάση τις ίδιες υποχρεώσεις, τα ίδια δικαιώματα όπως ορίζονται από το καταστατικό μας και τις αποφάσεις του συνεδρίου μας. Κύριε, κλείσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκουρλέτη.